πρωτάθλημα αναβάσεων το 2011. Ο ΑΟΠ οργάνωσε τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, την ανάβαση Πλατανάκη, τη γνωστή σε όλους μας, Σάββατο, από τις 11 έως τις 5 η ώρα το απόγευμα, τα 80 αυτοκίνητα που δήλωσαν συμμετοχή έκαναν τις 3 δοκιμές. Καιρός, πολύ και πολλά μποφόρια γύρω στα 9 και με πολλές καθυστερήσεις λόγω εξόδων και μηχανικών βλαβών. Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί η εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου και για την ανάβαση. Σήμερα δεν είχαμε τόσες πολλές εξόδους, είχαμε λιγότερες εξόδους και όλα κίνησαν καλά και ο αγώνας τελείωσε σχετικά νωρίς. Όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην τελευταία ανάβαση, παρόλο το κρύο και τον αέρα, οι οδηγοί τους αποζημίωσαν με ένα εκπληκτικό θέαμα. Σήμερα και αύριο να διασκεδάσουμε τον αγώνα πάνω απ' όλα. Εντάξει, το έχουμε πάρει σίγουρα το πρωτάθλημα στην κατηγορία μας, το έχουμε πάρει. Απλώς έχουμε έρθει να ευχαριστηθούμε λίγο το αυτοκίνητο και είναι και ο τελευταίος αγώνας και είναι αμαρτία να τον χάσουμε, αφού έχουμε παρακολουθήσει όλο το πρωτάθλημα. Είναι εύκολο. Εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Εντάξει, όλα καλά. Ήρθαμε να διασκεδάσουμε πάνω απ' όλα και να περάσουμε καλά. Από πλευράς συναγωνισμού ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πρωτάθλημα έχει τελειώσει ή όχι στη δική σας κλάση? Τίποτα δεν τελειώνει πριν το τέλος. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει. Δεν υπάρχει... Δεν αγχωνόμαστε για κάτι, ούτε κυνηγάμε κάτι. Ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει μόνο του. Εμείς θέλουμε να τερματίσουν όλοι και να περάσουμε καλά. Κάθε τύχη λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι στη μορφή που το είχαμε αφήσει ή έχει καλυτερέψει? Το αυτοκίνητο είναι πολύ καλύτερο, σαφώς και από μοτέρ και από σασί. Τώρα θα δούμε. Είναι ο πρώτος αγώνας όπως σας είπα και θα το ψάξουμε λίγο. Κάθε τύχη ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Νίκη που πέτυχε στο sprint σου δίνει όθηση για καλό αποτέλεσμα εδώ στην Πιτίτσα? Ναι, ήταν μια προπόνηση καλή και
μια εβδομάδα πριν. Για τώρα είμαστε λίγο πιο ζεστοί, παρόλο που το κάνει αρκετό κρύο. Πιστεύω να προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα που θέλουμε και για το τέλος πρωταθλήματος. Μήπως καταφέρουμε και το πάρουμε, ας πούμε, στην κατηγορία μας, πάρουμε πρώτη θέση. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε. Καθε τύχη λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Της χρονιάς, τι περιμένουμε από εδώ? Εντάξει, τελευταία ανάβαση, όλοι περιμένουν την νίκη, έτσι. Μπράβο αυτό. Εντάξει, πιστεύω όμως να πάμε καλά, να μην έχουμε πρόβλημα πάνω απ' όλα. Και τα υπόλοιπα έρχονται με λίγη τύχη και με λίγη βοήθεια, έρχονται τα υπόλοιπα. Το σημαντικό με σένα που έρχεται ο κόσμος να σε δει είναι ότι πρωταγωνιστείς όχι μόνο στη δική σου κλάση, αλλά γενικότερα στην κατηγορία Ε και σε άλλες κατηγορίες. Είσαι ο φόβος και ο τρόμος ορισμένων αυτοκινήτων, δεν λέω οδηγών, στην Ε11 όσον αφορά τις θέσεις. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Εντάξει, φέτος ήμασταν και λίγο τυχεροί σε αυτό, γιατί δεν συμμετείχαν όλοι οι οδηγοί σε όλες τις κατηγορίες όπως ήταν πιο παλιά τα άλλα χρόνια. Έλειπε ο Γιώργος Βολίτης που είναι πολύ καλός οδηγός με πολύ καλό αυτοκίνητο.
Νίκη στην Ιένα, πώς ήταν ο αγώνας σήμερα? Σήμερα καλός ο αγώνας, εχθές είχαμε πολλά προβλήματα, εγκατέλειψα κιόλας από σασμάν. Σήμερα πολύ καλά, στο πρώτο σκέλος πήγαμε λίγο κρατημένα γιατί είχαμε φοβηθεί. Στο δεύτερο πιέσαμε λιγάκι και βγήκε. Σαν αγώνας το ευχαριστήθηκα, αλλά σαν αποτέλεσμα πήρα πάντα πολλές πληροφορίες μέσα από τα λάθη. Σχετικά καλός ήταν για μένα ο αγώνας, αν και είχαμε αρκετά προβλήματα με το αυτοκίνητο όσο αφορά το στήσιμό του. Τελικά δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Τι να κάνουμε. Τρίτη θέση, αλλά πρωτάθλημα στην κατηγορία Νη. Ευχαριστημένος από όλη τη χρονιά. Ευχαριστημένος. Έδωσε αποτέλεσμα την προσπάθειά μας. Προπαντός ευχαριστηθήκαμε τους αγώνες. Τερματίσαμε με ασφάλεια, πάνω απ' όλα, αυτό θέλαμε. Και ναι, βέβαια, είμαστε ευχαριστημένοι. Η νέα χρονιά περιμένουμε από την κυβέρνηση. Δεν λέει. Ευχαριστώ. Εντάξει, εμείς ήρθαμε ένα Σαββατοκύριακο να τρέξουμε. Δεν υπάρχει συναγωνισμό τίποτα. Δεύτερος αγώνας που κάνω φέτος με το αμάξι του Λάμπρου του Αγγελάκη και ήρθαμε να βράσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Κύλησε πολύ καλά. Έχω κάνει πάρα πολύ καλό χρόνο. Είμαι πίσω από τα τετρακίνητα και γενικά στη Γενική. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ ικανοποιημένος. Θα ήθελα να ήταν και ο Σταμάτης που είχε το πρόβλημα χτες να δούμε έτσι μια ωραία κόντρα. Γλίστραγε, τα ιστορικά αυτοκίνητα έδειξαν ότι είναι τα πιο σοβαρά και τα πιο εγκρατή. Κάνουν αγώνες και ευχαριστιούνται. Πρώτος αγώνας και πρώτη νίκη στην Ε10. Πώς ήταν τα πράγματα σήμερα? Ήταν πολύ καλά. Στο πρώτο ανέβα είχα ένα τετακέ στην Καπατέσσερα. Εντάξει. Στη δεύτερη το πήγα πιο ωραία, πιο ζεστά. Μου βγήκε και όλα καλά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει, κάποιος παίρνει τον τίτλο. Για μένα ήταν μια καλή χρονιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τρέξανε. Συγχαρητήρια πολλά στον Τρίφωνα το Χασάπι. Είναι πολύ σκληρός αντίπαλος. Και ειλικρινά στεναχωρέθηκα. Εγώ ήθελα να παίξω με... Όσο και να αυτό, δεν ήθελα να είχε τέτοια κατάληξη. Σε ένα δύσκολο ή εύκολο τελικά πρωτάθλημα? Πάντα ένα πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Μου κάτσανε και πολύ καλά τα πράγματα. Με βοηθήσανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Όπως είναι ο Μίτσι, ο Μηχανικός, ο Κύρκος, οι Τσαγκαράδες, η οικογένεια Τσαγκαρά που είναι πολύ δύσκολο να με στηρίξουν από αυτούς που χάσανε και τον πατέρα τους. Και πάλι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίος αγώνας. Ήταν, δυσκολεύτηκα αρκετά. Γιατί μέχρι να συνηθίσω, έχω 2,5 χρόνια να τρέξω. Κάναμε μια πρόβα για το Παλάδιο. Εδώ κλείνει το πρωτάθλημα αναβάσεων για το 2011. Η απορία για το 2012, τι? Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα και θα δούμε. Επιλεκτικούς αγώνες όπως πάντα και είδομεν, βλέποντας και κάνοντας. Από τον χρόνο έχει ο Θεός. Η νέα χρονιά θα δείξει. Με το καλό να έρθει και θα δούμε σιγά σιγά τι θα κάνουμε, πώς θα πάνε και οι δουλειές. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Για τη νέα χρονιά τι σχέδια έχουμε? Για τη νέα χρονιά τα σχέδιά μας θα ακολουθήσουμε το πρωτάθλημα ραλί ασφάλτου. Η νέα χρονιά τι λέει για εσάς? Η νέα χρονιά περιμένουμε από την κυβέρνηση. Δεν λέει. Ευχαριστώ. Νέα χρονιά. Θα δούμε. Κάποιοι αγώνες πάντα για την ευχαρίστησή μας. Θα δούμε τώρα. Είμαι και φαντάρος. Όπου μπορώ θα πάω. Όπου μπορώ. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Απλά έτσι δει ένα-δύο αγώνες και βλέπουμε. Νομίζω επιλεκτικά. Εντάξει, αφού ανήκουμε σε αυτό το χώρο, όχι ότι θα σταματήσω όσο μπορώ, αλλά τώρα να απολυθεί και το παιδί από φαντάρος, θα βάλω τα παιδιά έτσι να κάθομαι λίγο απ' έξω.